Καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Γιάννη Ρέτσο. Αντικείμενο της σύσκεψης που έχουμε σήμερα εδώ είναι κατά βάση η αναζήτηση, η διερεύνηση των επιμέρους ζητημάτων που προβληματίζουν τον ξενοδοχειακό κόσμο και ειδικότερα τον ξενοδοχειακό κόσμο της Αρκαδίας. Και βεβαίως η αναζήτηση πρωτοβουλειών που μπορούν να αναλυθούν, αλλά και πολιτικών που μπορούν να αναπτυχθούν, προκειμένου αφενός να αναπτύξουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, αφετέρου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα όποια ζητήματα αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι της περιοχής. Είναι γεγονός και γνωστό άλλωστε ότι η κρίση χρέους έχει οδηγήσει σε περιστολή των δημοσιονομικών δαπανών. Επικρατεί ένα κλίμα οπωσδήποτε ανασφάλειας εργασιακής, ένα κλίμα ασφυξίας χρηματοπιστωτικής, έλλειψης ρευστότητας και εν διάφορη τόση εντόνων μεταρρυθμίσεων, και όλα αυτά βεβαίως θέτουν σε απόλυτο κίνδυνο και την κοινωνική συνοχή αλλά και την κρίση του ίδιου πολιτικού συστήματος. Παρά αυτά, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό τομέα που έχει αποδείξει ότι τα έχει καταφέρει αρκετά καλά καθ' όλη την περίοδο αυτής της κρίσης και βεβαίως μπορεί και συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση. Ειδικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα και που θα αναλύσει περαιτέρω και ο πρόεδρος που έχουμε μαζί μας, αφορούν βέβαια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το γενικό στρατηγικό σχεδιασμό τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, θέματα τα οποία μπορούν σαφέστατα να αποτελέσουν λύσεις ελάφρυνσης των οικονομικών βαρών για τα ξενοδοχεία. Αναφέρουμε είτε αυτό αφορά το ΦΠΑ στη διαμονή στις συμπληρωματικές υπηρεσίες, είτε αφορά τις υψηλές, το μη μισθολογικό κόστος που είναι πολύ υψηλές οι ασφαλιστικές εισφορές ως γνωστόν στη χώρα μας, που ίσως μαζί με το Βέλγιο να είναι και από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΟΑΣΑ, και πολλά ακόμα το ενεργειακό κόστος, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με τις εξελίξεις που έχουμε στη διαδικασία αντιοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων, στην θέμα της νομιμοποίησης των δωματίων και πολλά ακόμα θέματα. Τέλος, θεωρώ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα θυγεί σήμερα και θα συζητηθεί μεταξύ μας. Είναι επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που υπάρχουν μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, θα αναζητήσουμε και λύσεις που βεβαίως να προσδίδουν έναν πολύ πιο ισχυρό θεσμικό ρόλο και στις ενώσεις της πρωτοβάθμιας, αλλά και στην Ομοσπονδία μας, προκειμένου να αποτελέσει τον σημαντικό κοινωνικό εταίρο που έχει ανάγκη η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, για να μπορέσουμε όλοι μαζί, με τη βοήθεια της ΠΟΚΣ και υπό την προεδρία του Γιάννη Ρέτσου, να τα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος και την επίλυση των προβλημάτων των ξενοδόχων. Καταρχήν, είναι χαρά μου να βρίσκομαι για μια ακόμα φορά στην Τρίπολη. Η Αρκαδία άλλωστε είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Ήταν πολύ περιεκτική η τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Αρκαδίας, του Κώστα του Μαρινάκου. Ουσιαστικά κάλυψε το σύνολο των θεμάτων που θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι μια πρακτική της Ομοσπονδίας να επισκέπτεται, να επισκέπτομαι την περιφέρεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερωνόμαστε για επιμέρους θέματα και ζητήματα, προκειμένου να καθορίζουμε στη συνέχεια και τους άξονες δράσης μας σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Είμαστε σε μια περίοδο αρκετά κρίσιμη, πολύ κρίσιμη, στην αρχή της νέας τουριστικής περίοδου, σε ένα περιβάλλον που δημιουργεί μια γενικότερη ανασφάλεια. Ερχόμαστε από μια εξαιρετική χρονιά τουριστικά, το 2014. Είναι γνωστά σε όλους τα ρεκόρ του τουρισμού και σε επίπεδο αφίξεων και σε επίπεδο εσόδων. Και μια χρονιά που για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 6 χρόνια ύφεσης, είδαμε λίγο και τον εσωτερικό τουρισμό να σταθεροποιείται και να ξεκινάει να ανακάμπτει μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια πτώσης. Αυτή τη στιγμή, το 2015 ξεκίνησε επίσης με θετικούς ιονούς σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού. Είναι η αλήθεια ότι τον τελευταίο μήνα, με
ουσιαστικά την, αν θέλετε, τα αρνητικά δημοσιεύματα που επανήλθαν για τη χώρα μας στο εξωτερικό, βλέπουμε ένα κράτημα όσον αφορά τις κρατήσεις. Εξακολουθητικά όμως εμείς ως κλάδος αισιοδοξούμε ότι τουριστικά θα είναι μια καλή χρονιά. Προσπαθούμε ως ιδιωτικός τομέας να συνεχίσουμε την εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 περίπου χρόνια και είναι ο οδικός χάρτης του 2021, έτσι όπως έχει καθοριστεί από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Όλες οι ενέργειές μας είναι ουσιαστικά βασισμένες σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάμε καλά, δείχνουν μια καλή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο, με το κράτος. Επιδίωξή μας είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και με τη νέα κυβέρνηση που έχουμε στη χώρα από τα τέλη Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Από την άλλη όμως τα πράγματα, όπως σας είπα, σήμερα εμφανίζονται αρκετά ρευστά. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται για τη χώρα, για το μέλλον της, για την παραμονή της ή όχι στο ευρώ, δεν κάνουν καλό στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Βασίζεται ουσιαστικά στην ψυχολογία. Η ψυχολογία η οποία ήταν πάρα πολύ θετική για τον Ευρωπαίο ταξιδιώτη προς την Ελλάδα έχει υποστεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες. Εμείς εκείνο που ζητάμε από την κυβέρνηση και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι ουσιαστικά να αφήσουμε, αν θέλετε, τον τουρισμό έξω από την οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα, είναι μια χώρα που θέλουν οι ξένοι να την επισκεφθούν. Εμείς έχουμε το προϊόν, έχουμε τις υποδομές και θέλουμε να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε και φέτος να είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν πολλές ταχύτητες τουριστικές στη χώρα, άλλα τα προβλήματα των κλασικών προορισμών των νησιών, άλλα τα προβλήματα των αστικών κέντρων, άλλα τα προβλήματα των μικρότερων προορισμών της υπηρετικής Ελλάδος. Εμείς οφείλουμε να ακούμε ολονών τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε στο μέτρο που μας αναλογεί να πιέζουμε την κυβέρνηση για να έχουμε λύσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά είμαστε σήμερα εδώ στην Τρίπολη να συζητήσουμε με την Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Αρκαδίας επιμέρους ζητήματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που τρέχουν και θέλουμε να ενημερώσουμε γι' αυτά. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να ακούσουμε και να τα βάλουμε, να τα ενσωματώσουμε στη στρατηγική μας. Εξακολουθητικά αισιοδοξούμε, παρότι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχει μια γενικότερη ρευστότητα. Εμάς οι προσπάθειές μας θα είναι προσανατολισμένες στο να πετύχουμε και το 2015 να είναι μια θετική χρονιά τουριστικά για την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα σχόλιο γενικότερα για τις ξενοδοχειακές υποδομές που υπάρχουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αν θεωρείτε, επειδή βρισκόμαστε εδώ και είμαστε στην έδρα, αν θεωρείτε ότι είναι αυτές που πρέπει να είναι και καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Και βλέπουμε, διάβαζα ότι επειδή έχουν κάνει ένα ξενοδοχείο ειδικών κατηγοριών, βλέπουμε ότι γίνονται ξενοδοχεία, διάβαζα την περίπτωση στην Αχαΐα, ναι. Κάνουν ξενοδοχεία για ειδικές κατηγορίες, αυτό είναι για νύπαντρους κλπ. Θεωρείτε ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον τουρισμό της χώρας μας? Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος, σαφέστατα, για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο πρέπει να διαφοροποιείσαι και πρέπει να δημιουργείς πια θεματικά προϊόντα. Το μαζικό προϊόν είναι πια αναχρονιστικό. Έτσι, και σε επίπεδο χώρας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θεματικά προϊόντα, αλλά και σε επίπεδο περιφερειών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια, θεματική προσπάθεια, η οποία βέβαια γίνεται αφού αναγνωριστεί η ανάγκη, η ζήτηση από το εξωτερικό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα για την ποιότητα του δυναμικού, καταρχήν η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή η οποία ήταν υποβαθμισμένη σε επίπεδο υποδομών, όμως είναι η περιοχή η οποία έχει δείξει και τα... Με συγκεκριμένη επένδυση, την επένδυση του Κώστα Ναβαρίνου στη Μεσσηνία, είναι η περιοχή η οποία σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με μια επένδυση αυτού του Βεληνεκούς, έχει καταφέρει να μπει στο διεθνή τουριστικό χάρτη, αποδεικνύοντας ότι επενδύοντας και επενδύοντας πραγματικά σε ποιοτικές υποδομές, μπορεί να βρει τη θέση που σου αξίζει στο διεθνή χάρτη. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και πάρα πολύ σημαντικές
μικρές προσπάθειες σε μικρά καταλήμματα, πολύ ποιοτικά, μπουτίκ καταλήμματα, τα οποία νομίζω έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της περιοχής. Βέβαια, έχουν επιλυγεί τώρα με τη μείωση του εσωτερικού τουρισμού, όμως οι υποδομές αυτές υπάρχουν. Χρειάζεται μεγάλη αναβάθμιση. Για το λόγο αυτό, σε πανελλαδικό επίπεδο, το στρατηγικό σχέδιο που σας έχω πει προβλέπει 500 εκατομμύρια το χρόνο από ΕΣΠΑ και περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο ιδιωτικές επενδύσεις για τα επόμενα 7 χρόνια προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του 2021. Αυτός είναι ο μεγάλος μας προβληματισμός την περίοδο που μιλάμε τώρα, διότι το ΕΣΠΑ φαίνεται να έχει παγώσει και δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία και δεν έχουμε ενημέρωση πώς προβλέπεται να κινηθούν οι διαδικασίες, πότε θα έχουμε νέο επενδυτικό νόμο, διότι ο χρόνος αυτός που χάνεται είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν και δεν αφορούν μόνο επενδύσεις σε νέα καταλήμματα, σε νέες κλίνες, αφορούν περισσότερο επενδύσεις σε αναβάθμιση εξυγχρονισμού υφισταμένων. Η Ελλάδα είναι πολύ έντονο το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οπότε για να παραμείνει ανταγωνιστικός και για να διατηρήσει τα νούμερα που έχουμε καταφέρει και έχουμε επιτύχει σήμερα, πρέπει αναγκαστικά να αναβαθμίσει και το προϊόν σου. Όσο λοιπόν αυτό δεν γίνεται, αυτό δημιουργεί θέμα και μεγάλο πρόβλημα. Θεωρείτε ότι η διαφημιστική καμπάνια, η προβολή από τη χώρα μας και από το Υπουργείο Τουρισμού είναι ιδέουσα? Δεν υπάρχει καμπάνια αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Τουρισμού. Η καμπάνια, ότι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, που δεν είναι σε επίπεδο καμπάνια, είναι περισσότερο σε στοχευμένη below the line προβολή, είναι από τον ιδιωτικό τομέα, είναι από τη marketing Greece. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Σε επίπεδο Υπουργείου, ούτως ή άλλως, είναι πολύ φρέσκια, αν θέλετε, η ανάληψη της διακυβέρνησης από τη μία κυβέρνηση. Η νέα ηγεσία ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί νέος Γενικός Γραμματέας, τώρα αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟ, δηλαδή ακόμα είμαστε στην περίοδο των αλλαγών, αν θέλετε. Οπότε δεν νομίζω ότι ούτως ή άλλως η πανελλαδική καμπάνια τα τελευταία χρόνια είχε ατονίσει ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα και ούτως ή άλλως και η παλιά ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού είχε στοχεύσει έκανε στοχευμένες κινήσεις περισσότερο παρά αυτό που παλιά λέγαμε την καμπάνια, την outdoor καμπάνια που είχαμε συνηθίσει. Όμως αυτή τη στιγμή σας λέω δεν έχει ξεκινήσει κάποια συγκεκριμένη δράση προβολής από το Υπουργείο Τουρισμού. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Εμείς βέβαια σαν ιδιωτικός τομέας εξακολουθούμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.